Με τρεις χαιρετιστήριες βολές κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις αποχαιρετισμού του Γλαύκου Κληρίδη στο κημητήριο των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου τελέστηκε η ταφή του. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ολόκληρη πολιτική ηγεσία, τα μέλη της οικογένειάς του και χιλιάδες πολιτών συνόδευσαν τον Γλαύκο Κληρίδη μέχρι τον οικογενειακό τάφο, όπου ενταφιάστηκε μαζί με τους γονείς, τα αδέλφια και την αγαπημένη του σύζυγο. Το φέρετρο μεταφέρθηκε μέχρι το κημητήριο με νεκροφόρα, ενώ 200 μέτρα πριν από την είσοδο ανέλαβαν την μεταφορά του στρατονόμοι. Τα τελευταία 50 μέτρα πριν από τον τάφο, η σωρός παραδόθηκε στα χέρια των μελών της προσωπικής φρουράς του Γλαύκου Κληρίδη, τους οποίους ο ίδιος αποκαλούσε παιδιά του. Με την είσοδο της πομπής στο κημητήριο, οι χιλιάδες πολίτες που στριμώχθηκαν στα στενά μονοπάτια χειροκροτούσαν ασταμάτητα. Η συγκίνηση και η θλίψη ήταν ζωγραφισμένες στα πρόσωπα των ανθρώπων που έσπευσαν για να αποχαιρετήσουν τον Γλαύκο Κληρίδη. Το λόγο πήραν οι κάνες των όπλων την ώρα του ενταφιασμού του μεγάλου πολιτικού ανδρός. Οι σημαίες που σκέπαζαν το φέρετρο του Γλαύκου Κληρίδη παραδόθηκαν από μέλος της Εθνικής Φρουράς στη θυγατέρα του, Κέτη. Το τμήμα της Φιλαρμονικής παιάνισε τον εθνικό ύμνο. Παράλληλα με τις εισφορές για στήριξη της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνωμένων, εκατοντάδες ήταν τα στεφάνια που εναποτέθηκαν στον τάφο του μεγάλου ηγέτη, μαζί με τον τζόκεϊ της άλλης μεγάλης του αγάπης, του σκάφους του Κέτη και της θάλασσας με την οποία είχε συνδέσει το όνομά του.